Κύριε Στεφανάκη, καλημέρα. Τι κάνετε, καλώς ορίσατε. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Φαντάζομαι ήρθατε για περιοδίες με τους υποψήφους βουλευτές εδώ στη Ρόδο. Περιοδίες και ιδιαίτερα σε μια τουριστική περιοχή, όπως και σε άλλες βέβαια που έχουμε περιοδεύσει, θέλοντας να αναδείξουμε την πολύ μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στην πολύ μεγάλη ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων και ταυτόχρονα την υποβάθμιση των εργατικών δικαιωμάτων, του εισοδήματος των εργαζομένων στον τουρισμό. Ναι, για δώστε μας μια εικόνα για αυτή την αντίθεση στη Ρόδο, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε εικόνα. Κοιτάξτε, όπως και σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές, έτσι και στη Ρόδο, η τουριστική ανάπτυξη, οι επενδύσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στον τομέα του τουρισμού και ιδιαίτερα των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων είναι τόσο μεγάλες, συγκεντρώνουν ένα πολύ μεγάλο, να το πούμε έτσι, αριθμό εργαζομένων και έχουν πατήσει πάνω στην κατάργηση στην ουσία βασικών εργατικών δικαιωμάτων, όπως το ωράριο, όπως το δικαίωμα στην ξεκούραση, ακόμα και στο δικαίωμα της αξιοπρεπής διαβίωσης. Έχουμε φαινόμενα δηλαδή εργαζομένων που μένουν σε δωμάτια πάρα πολύ μικρά, των 20 τετραγωνικών, 3 και 4 άτομα μέσα σε ένα δωμάτιο. Και σε άλλες περιοχές έχουμε ακόμα χειρότερα φαινόμενα, όπου δεν υπάρχει νερό στα δωμάτια που διαμένουν, δεν υπάρχει air condition. Και μάλιστα σε μεγάλες τουριστικές περιοχές όπως η Ρόδο, η Κόρο, η Κέρκυρα, δεν υπάρχουν και οι απαραίτητες υποδομές, ούτως ώστε να υπάρχει και η απαραίτητη πρόληψη της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μία γυναίκα έχασε τη ζωή της πάνω σε μία καρότσα στην ΚΟ. Γιατί και εδώ στη Ρόδο, ενώ υπάρχουν ασθενοφόρα, γύρω στα 3-4 από ό,τι έχω ενημερωθεί, δεν υπάρχουν οδηγοί και στην ουσία υπάρχει ένα διαθέσιμο ασθενοφόρο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίφαση λοιπόν και αντίθεση ανάμεσα στην πολύ μεγάλη ανάπτυξη και τα κέρδη που εισπράττουν αυτές οι μεγάλες εταιρείες και εδώ στο νησί και τι εισπράττουν τελικά οι εργαζόμενοι για πολύ λίγους μήνες, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι. Βέβαια για τη Ρόδο πρέπει να πούμε, κύριε Στεφανάκη, συχνά πυκνά ακούμε ότι εδώ υπάρχει σε ισχύ η τοπική σύμβαση για τους ξενοδοχο υπαλλήλους και των εργαζομένων στην εστίαση. Ναι. Δεν ξέρω αυτά πόσο βοηθούν. Βοηθούν βεβαίως τους εργαζόμενους. Κοιτάξτε, ένα ζήτημα καταρχήν είναι αν εφαρμόζεται αυτή η σύμβαση. Αλλά ένα δεύτερο ζήτημα είναι τι περιέχει αυτή η σύμβαση. Γιατί εμείς λέμε ότι δυστυχώς συμπεριέχει αρνητικούς όρους για τους εργαζόμενους. Ένας όρος είναι η εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη, δηλαδή η παράταση του ωραρίου χωρίς πληρωμή, αλλά με διευθέτηση των ωρών εργασίας του δεκάωρου, δηλαδή με ώρες ανάπαυσης. Αυτό που έλεγε ο Χατζηδάκης, να πάμε για ελιά στο χειμώνα, δηλαδή, στην ουσία, είναι μια κοροϊδία. Η παρακράτηση ακόμα μεγαλύτερης, παρακράτηση από το μισθό στους εργαζόμενους που είναι από άλλες περιοχές, 12% για τη διαμονή. Η παρακράτηση στο 7% για το φαγητό. Έχει αρνητικούς όρους, λοιπόν, οι οποίοι δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση, στο βαθμό που εφαρμόζονται κιόλα. Και το ζήτημα είναι ότι τους αμέσως επόμενους μήνες που σταματάει και η δουλειά, τα ξενοδοχεία κλείνουν, οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να έχουν εισόδημα μόνο για 3 μήνες στο Ταμείο Ανεργίας, γιατί καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν κατάργησε τον μνημονιακό νόμο που λέει ότι μέχρι 3 μήνες οι εργαζόμενοι θα παίρνουν στο Ταμείο Ανεργίας. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έρχεται σε πολύ μεγάλη αντίθεση ανάμεσα σε αυτή την τεράστια τουριστική ανάπτυξη, τα 38 εκατομμύρια τουρίστες και όλη αυτή την, όλους αυτούς τους πανηγυρισμούς, ας πούμε, που οι υπόλοιπες πολιτικές, να το πω έτσι. Φαντάζομαι ότι θα πάτε σε χώρους δουλειάς, κύριε Στεφανάκη. Ήδη έχω πάει και συνεχίζω και σήμερα. Βέβαια, αυτό που σημαδεύει την περιοδία μας είναι το τραγικό ναυάγιο. Θα σας ρωτούσα κι εγώ. Των εκατοντάδων μεταναστών που δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο για άλλη μια φορά. Είναι απαράδεκτο. Εμείς έχουμε θέσει πολύ συγκεκριμένο το ζήτημα ότι υπάρχουν αιτίες συγκεκριμένες που δημιουργούν την ανάγκη αυτών των ανθρώπων να φύγουν από τις χώρες τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι προχθές η Τουρκία βομβάρδιζε στη Συρία και μάλιστα υπήρχαν και 16 νεκροί.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Τουρκία που βομβάρδιζε προχθές τη Συρία, που πολλοί από αυτούς τους μετανάστες πρόσφυγες ήταν στο πλοίο και κατάγονται από εκεί, είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με την συνθήκη του Δουβλίνου αλλά και τη συμφωνία Ελλάδας-Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ουσία εγκλωβίζει αυτούς τους ανθρώπους σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές και ταυτόχρονα παίρνει μέτρα καταστολής. Γιατί δεν μπορεί να πλέει ένα πλοίο σαπιοκάραβο μέσα στη θάλασσα της Μεσογείου και να έρχεται προς την Ελλάδα υπό παρακολούθηση της Frontex και των λιμενικών δυνάμεων και να μην μπορεί να διασωθεί ο πληθυσμός που είναι, ο κόσμος που είναι πάνω στο πλοίο. Στην ουσία τα μέτρα που πάρθηκαν ήταν μέτρα καταστολής και όχι διάσωσης. Παρακολούθησης του πλοίου και καταστολής εάν χρειαζόταν. Αυτή είναι η πολιτική της Frontex και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγεί σε αυτά τα τραγικά εγκλήματα. Και προφανώς χθες έγιναν πολύ μεγάλα συλλαλητήρια. Δυστυχώς δεν υπόθηκε ιδιαίτερα στα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τίποτα. Προς τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα υπήρχε πάρα πολλοί κόσμοι, χιλιάδες κόσμοι που καταδίκασαν αυτή την πολιτική. Γιατί η ουσία είναι αυτό. Και στη Ρόδο έγιναν και στην ΚΟ. Και στη Ρόδο και στην ΚΟ και σε όλη την Ελλάδα γίνανε. Γιατί η ουσία, εμείς ξαναλέμε, τι είναι αυτή. Ποιες είναι οι αιτίες που οδηγούν αυτούς τους ανθρώπους να φύγουν από τη χώρα τους. Ούτε τρελοί είναι, ούτε για διακοπές πάνε, ούτε να το πούμε έτσι οικονομική μετανάστευση είναι. Γιατί τώρα γίνεται και μια προσπάθεια να ξέρετε να αλλάξει και ο όρος του πρόσφυγα. Σε παραβίαση της συνθήκης της Γενέβης. Και στην ουσία θα αξιοποιηθεί αυτή η αλλαγή του όρου ποιος είναι πρόσφυγας, ούτως ώστε και να καταστήλουν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν στον ήλιο μοίρα, αλλά και να αξιοποιήσουν αυτούς τους ανθρώπους ούτως ώστε να αποτελέσουν φθηνό εργατικό δυναμικό. Δεν είναι τυχαίο ότι και στα εξοδοχεία της Ρόδου, ξέρετε, και στη ΣΚΟ, και στη Ζακύνθου και αλλού, και στις Αθήνας, μεγάλες εξοδοχειακές μονάδες, αξιοποιούν πρόσφυγες από τις μονάδες, από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, να το πούμε έτσι, με επιδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαλλάσσοντάς τους από εργοδοτικές εισφορές και άλλου είδους προνόμια, ακόμα και με προαπαλλαγές, και τους αξιοποιούν ως φθηνό εργατικό δυναμικό. Κύριε Σαββανάκη, πριν σας αφήσω, είμαστε περίπου 9-10 μέρες πριν από την δεύτερη κάλπη. Τι μήνυμα θέλει να στείλει το ΚΚΕ στους ακροατές, ακροάτρες που μας ακούνε στη 12η Νησό? Εμείς θέλουμε να πούμε σε όλους τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται εδώ στα 12η Νησά ότι πλέον δεν υπάρχει άλλη πολιτική δύναμη. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό και από το εκλογικό αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε στις 21 του Μάη. Που να μπορεί να βάλει φρένο, εμπόδια σε αυτή την πολιτική. Είναι το ΚΚΕ που μπορεί 100% να ασκήσει μια εργατική, λαϊκή, μαθητική αντιπολίτευση από τη σκοπιά των συμφορέτων, των εργαζομένων, των αυταποσχολούμενων και των αγροτών. Τους καλούμε λοιπόν όσοι δεν κάνανε το βήμα στις προηγούμενες εκλογές να το κάνουν τώρα. Λοιπόν, κύριε Στεφανάκη, θερμά σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μας. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.